Σήμερα Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021. Χέρπινγκ λοιπόν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, δυτικά στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαι με τον Βασίλη. Τοποθεσία σχεδόν μέσα στην πόλη πρακτικά. Αρκετά μεγάλη, εγκαταλελειμμένο πλέον στρατόπεδο, δεν λειτουργεί. Έχει ένα φυλάκιο μόνο, όπως το άλλο το Κόδρα στην Καλαμαριά που είχαμε δει. Δεν πιστεύω να έχει εδώ μεγάλα ζώα, αλλά δεν ερχόμαστε για μεγάλα, ερχόμαστε να δούμε πιο μικρά ζώα. Καθώς και μία σαύρα που ως τώρα δεν έχετε δει καμία φορά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να βρούμε και τίποτα άλλο που δεν περιμένουμε. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ, από την αρχή. Προχωράμε εδώ λοιπόν σε ένα από τα δρομάκια που έχει. Βλέπετε πώς είναι το περιβάλλον και το μέρος στο οποίο θα ψάξουμε. Μεσογειακό περιβάλλον, πέτρες, θάμνη, δεν έχει πολύ νερό τώρα, άρχισε να έχει και ζέστη. Και ακούγεται κάτι μέσα, ίσως να έχει. Κάποια ζώα μέσα, ίσως να έχει χελώνα, κάτι ακούω. Θα δούμε τώρα. Ψαρών είναι, δεν είναι χελώνα. Στούρνους βουλγάρης, πολύ κοινοπουλή. Ψάχνει σπόνδυλα στο έδαφος. Μία ειδική τεχνική. Βάζει μέσα τη μύτη, το άμφος, και μετά ανοίγει απότομα. Είναι από τα λίγα ζώα που έχουν πιο δυνατό άνοιγμα στόματος παρά κλείσιμο. Όλοι ξέρουμε ότι το στόμα πιο δυνατά το κλείνουμε παρά το ανοίγουμε. Και αυτό το προσέχουμε και σε ζώα με μακρύ ρίγχο, κροκόδηλους και τέτοια, που είναι εύκολο να τους δέσουν τα σαγόνια για να μην τα ανοίξουν, για να τις μεταφέρουν για παράδειγμα, αλλά πολύ δύσκολο να το ανοίξεις αφού κλείσεις πάνω σου. Ναι, αυτό το πουλί είναι από τις εξαιρέσεις. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο έβριμα και η πρώτη μίσο αποτυχία. Σαν μια μύδη, κοινό μεσογειακό γκέκο, χεμιντάκτυλους τούρκικους που μας άφησε την ουρά του. Δείτε και την ουρά εδώ. Πολύ γρήγορα ζώα. Πετάγονται από το ένα μέρος στο άλλο. Κάμια φορά τυχαίνει και αυτό. Μεγάλο ζώο φαίνεται. Γύρω στα 4,5-5 εκατοστά. Δείτε το γκέκο κανονικό. Παχουλό σωματάκι, μεγάλα μάτια όπως όλα τα γκέκο. Κοκκόδες φωλίδες από πάνω. Τώρα έχει φοβηθεί λίγο, έχει κολλήσει. Άμα το αφήσουμε θα εξαφανιστεί. Και σε λίγες εβδομάδες έχει κάνει μια νέα ουρά. Όχι εντελώς ίδια με την κανονική. Την αρχική, αλλά λειτουργική. Που αν χρειαστεί πάλι θα μπορεί να την ξαναρίξει. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, να το πάει να φύγει τώρα. Παχουλό ζώο, καλοταϊσμένο, εδώ διακρίνεται και η τροφή του. Και μέσα εδώ έχει και ισόποδα κάτω. Αν επίσης προσέξετε, είναι σκούρο. Αυτά τα γκέκο αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το μέρος που βρίσκονται και την ώρα της μέρας. Τώρα αυτό ήταν κρυμμένο σε σκούρο υπόστρωμα και ήταν σκούρο. Μπορεί να γίνει και σχεδόν διάφανο αν χρειαστεί. Σε ανοιχτές επιφάνειες, άμα κοιμάται σε ανοιχτή επιφάνεια, τότε μπορεί να γίνει και αυτό ανοιχτόχρωμο. Νάτι και μια χιλιαποδαρούσα παχύουλους, την οποία θα μυρίσω λίγο για τύχη, έτσι δεν λέμε. Είναι το είδος που μυρίζει καλά, που λέμε, που μαστουρώνει ελαφρώς. Και θα βρούμε κάτι καλό. Τουλάχιστον ένα γκέκο με ολόκληρη ουρά. Βρήκαμε και μια σκολόπετρα, αλλά μας έφυγε. Θα βρούμε κι άλλα. Έχει πολλές πλάκες εδώ. Νάτος και ένας χρυσομπάμπουρας, Κετόνια αουράτα. Το πρώτο της χρονιάς, από τα πιο όμορφα σκαθάρια που έχουμε. Για να δούμε, θα πετάξει. Οπ, πήγε να πετάξει και έπε. Φτάσαμε σε ένα καλό μέρος λοιπόν, ίσως κάτι βρούμε εδώ. Βλέπετε έχουν ρίξει, έχει πέσει στέγη. Έχει κομμάτια εδώ πλαστικού, λαμαρίνες ρε πάτη έχει. Θα τα ψάξουμε. Και μια σικιά εδώ, μια απόλυξή της βγαίνει εδώ, μια παραφιάδα της εδώ και πίσω είναι τεράστια. Όπως γίνεται συνήθως, φυτρώνουν και μέσα σε κτίρια. Εδώ έχει παντού κοχύλια από Εομπάνια βερμικουλάτα ή μάλλον Μασιλάια βερμικουλάτα, άλλαξε επιστημονικό όνομα. Το κοινό μεσογειακό σαλιγκάρι. Και αυτή είναι ένα μεγάλη, μια μεγάλη, ένα ενήλικο. Και κάτω έχει πολλά. Και στο ωραίο κάστρο τα έχουμε πετύχει, δεν ξέρω γιατί. Εγώ υποθέτω ότι κάναν λάθος οι χειμέρια νάρι και πήγαν πολύ ρηχά και παγώσανε. Αλλά φέτος έχει πολλά νεκρά τέτοια. Νάτι και μια μεγάλη χιλιοποδαρούσα παχύουλους. Παραπονιόμουν ότι είχε όλο μικρές. Αυτή είναι μεγάλη, μπορεί να είναι γύρω στα 6-7 εκατοστά. Είναι πιο μεγάλες χιλιοποδαρούσες της Ελλάδας αυτές, τις έχουμε ξαναδεί. Μυρίζουμε κι αυτήν. Να και την εξάντλησα λίγο, έβγαλε ό,τι είχε να βγάλει από μυρωδιά, αλλά εντάξει. Καλή είναι. Νάτι, την αφήνω εδώ πίσω. Ακούσαμε και το κυρτοδάκτυλο γκέκο εδώ πάνω, έκανε ήχο και ψάχνουμε. Βλέπετε εδώ διονυσιακή τέχνη, συνέχεια του αρχαιοελληνικού πολιτισμού μας. Και άλλη φορά έχουμε πετύχει και αλλού τέτοια. Κάνουμε λίγο γερμανικό χέρπινγκ, τώρα ξεφλουδίζουμε τον τοίχο. Και δείτε εδώ, έχει πάρα πολλές χιλιοποδαρούσες από το άλλο είδος. Τις λεγόμενες Orange Stripe, που δεν μυρίζουν τόσο δυνατά όπως άλλες. Αλλά έσπασα μια κατά λάθος. Και εδώ μπροστά σπαράγγι. Το κοινό μεσογειακό σπαράγγι, ασπάραγγους ακουτιφόλης. Ψάχνουμε μια συγκεκριμένη σαύρα τώρα και όλες μας φεύγουν. Αλλά δεν γίνεται. Στο τέλος μία τουλάχιστον θα δείτε. Να το είδος στόχος λοιπόν. Ποντάρκης Τάουρικους, Βαλκανό σαύρα. Κρύβεται εδώ. Δείτε την εδώ, κρύφτηκε. Μέσα στην τρύπα του τοίχου. Του ετοιμόρροπου τοίχου.
Δείτε λοιπόν τι βρήκαμε. Δεν το περιμέναμε. Δείτε, μικρό χελωνάκι τεστούτο Γερμάνι. Σχεδόν νεογέννητο, όχι όμως εντελώς νεογέννητο, έχει πάρει λίγο μέγεθος. Α, το χελωνάκι ξηράς. Γύρω στα 4,5 εκατοστά, μπορεί να πήγε και 5. Και πού το βρήκαμε, γιατί τα μικρά χελωνάκια δεν είναι όπως οι μεγάλες. Είναι πολύ κρυπτικά ζώα. Έχουν κίνδυνο από σχεδόν κάθε σαρκοφάγο μεγαλύτερο από αυτές. Κάτω από αυτό το τσιμεντόλιθο. Όπως και λέω και εγώ, λίγο για πλάκα, τα μικρά χελωνάκια είναι λίγο σαν τα φίδια. Κρύβονται κάτω από πέτρες, κάτω από πράγματα. Δεν θέλουν να εκτίθενται έξω. Γιατί το κέλυφος σας είναι ακόμα ευαίσθητο και μαλακό. Δεν έχει σκληρύνει πολύ. Κατά τα άλλα, σε τρόπο ζωής είναι όπως οι μεγάλες. Τρέφονται με βλάστηση, δραστηριοποιούνται τη μέρα. Να τα. Είναι πολύ μικρό, πολύ ευαίσθητο, πολύ όμορφο, πολύ γλυκούλικο. Για να το δούμε και από την κάτω μεριά. Κατούρισε πριν λίγο, όπως όλες οι χελώνες για άμυνα. Να το δείτε το. Τώρα θα γυρίσει ίσια. Δείτε. Το βοηθάμε και λίγο να γυρίσει. Να το. Ωραίο χελωνάκι, εύρωστο, δυνατό, καλό βάρος. Κανένας τραυματισμός. Τέλειο. Άρα έχει και ενήλικες χελώνες εδώ. Να το δείτε. Τεστούντο Γερμάνι, κοινή χελώνα ή μεσογειακή χελώνα. Τώρα το αφήνω εδώ κάτω στο χώμα για να μπει στην κρυψώνα του. Το βοηθήσουμε λίγο να μπει. Να το. Δείτε. Λοιπόν, τελικά είχαμε τύχη. Πιάσαμε μία ταυρική τυχόσαυρα, ποντάρκι τάουρικου, γιατί έκανε το λάθος να κρυφτεί μέσα σε ένα τούβλο. Και έτσι την τσακώσαμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενήλικο άτομο του είδους ποντάρκι τάουρικου, μάλλον αρσενικό. Προσέξτε την πως είναι. Μικρές αύρες είναι. Μοιάζουν και λίγο με μικρές λακέρτα. Παχουλό σώμα. Δείτε, πράσινο στην πάνω πλευρά του σώματος, στη μέση, σαν γραμμή κάπως πράσινη περιοχή. Συγκεκριμένη έχει και τις χαρακτηριστικές 4 λευκές γραμμές και σκούρες βουλίτσες στο πλάι και γκριζοπή ουρά. Είναι πάρα πολύ γρήγορα ζώα. Είναι πολύ κοινό είδος εκεί που βρίσκεται. Κάνουν αποικίες. Δηλαδή, αν βρείτε μία, θα βρείτε κι άλλες. Αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορες, εξαφανίζονται και συνήθως μπαίνουν μέσα σε πυκνή βλάστηση ή κάτω από πράγματα ή σε τρύπες τείχων. Γι' αυτό λέγονται και τυχόσαυρες αυτό το γένος. Λοιπόν, αυτό το είδος είναι πάρα πολύ κοινό στην Ελλάδα, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Απλώς σπανίζει από τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη γενικώς δεν υπάρχουν πολλές αύρες του γένους ποντάρκες, πιο πολύ στα όρια του νομού. Εδώ κυρίαρχες είναι πιο πολύ πρασινόσαυρες, λακέρτα. Αλλά αλλού είναι κοινό. Ίσως όμως αυτό εδώ το μέρος δεν είναι το μόνο της πόλης όπου μπορούμε να βρούμε αυτό το είδος. Μπορεί να έρθει παλιά με μεταφορές εμπορευμάτων, κάπως έτσι, και να εγκαταστάθηκε εδώ. Αυτή είναι λοιπόν γένος ποντάρκης από τα πιο ποικίλα γέννη σαυρών της Μεσογείου. Και το πιο ποικίλο της οικογένειας των σαυριδών είναι αυτές οι κοινές σαύρες τυπικές, με πάρα πολλά είδη και υποείδη και στην Ελλάδα και άλλο στη Μεσόγειο. Αυτό είναι το κοινό είδος που λέγεται βαλκανόσαυρα ή βαλκανική γουστέρα ή τυχόσαυρα βαλκανική κλπ. Θα τη βρούμε στα νότια Βαλκάνια, στην Ελλάδα, μέχρι τα όρια της Πίνδου, δυτικά από την Πίνδο. Παλιότερα ήταν το υποείδος Ιόνικους, τώρα χωρίστηκε σε νέο είδος. Και σε μερικά νησιά θα τη βρούμε, στην Εύβοια και σε κάποια ακόμα. Αλλά πάρα πολύ κοινή στη Βόρεια Ελλάδα και πολύ κοινή σε μεγάλα υψόμετρα επίσης. Να τη λοιπόν την κρατάω. Εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις κάτι τέτοιο. Αυτή τώρα λίγο κουράστηκε. Προσωρινά για λίγα λεπτά, μετά θα εξαφανιστεί. Δείτε την όμως από πιο κοντά. Πράσινη από πάνω, βουλίτσες στο πλάι. Αυτό δεν είναι το κολάρο το λεγόμενο φωλίδων που είναι πιο κοινό στις λακέρτα, αλλά υπάρχει στις ποντάρκες. Μοιάζει λίγο με μικρή λακέρτα, αλλά πιο στρογγυλεμένο κεφάλι. Γενικώς οι σαύρες αυτής της οικογένειας μοιάζουν στις αναλογίες. Αυτό είναι το σωματάκι της γύρω στα 7-8 εκατοστά. Περίπου το διπλάσιο είναι η ουρά. Και όπως προσέχετε, πάντα την πιάνω από το σωματάκι. Γιατί άμα την πιάσουμε από την ουρά θα την ρίξει. Θα κάνει αυτοτομή. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Κατούριζε και λίγο πριν. Να τη λοιπόν. Σε σχέση με άλλες αύρες του γένους είναι λίγο πιο παχιά και οι φωλίδες της είναι λίγο πιο τραχές, πιο τροπιδωτές. Ίσα-ίσα το καταλαβαίνεις αυτό. Θέλει εμπειρία λίγο να ξεχωρίζει τα είδη αυτού του γένους, αλλά συγκεκριμένα είναι εύκολο να ξεχωριστεί. Αυτή είναι λοιπόν. Να δείξω και την ουρά πόσο μακριά είναι. Να τη. Να μην φύγει μόνο. Μετά θα φύγει. Να τη λοιπόν, την ξαναβάλαμε μέσα. Λίγο θα ξαφνιάστηκε γιατί έχει κενό κάτω, γι' αυτό και δίσταζε να μπει μέσα. Πολύ κοινό είδος όπως είπα, τρέφεται με διάφορα σπόνδυλα. Εδώ έχει πολλές ακρίδες, σίγουρα θα τρώει από αυτές, διάφορα έντομα. Αλλά όσες αύρες αυτής της οικογένειας είναι ελαφρώς παμφάγα όπως και άλλα είδη. Μπορεί να φάει και μαλακά φρούτα, ανθρώπινα αποφάγια, διάφορα. Και βασικά είναι τροφή για κάθε τη μεγαλύτερό της. Είναι χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, είναι πολύ κοινό είδος. Ζει λίγο, γύρω στα 3 με 5 χρόνια, αναπαράγεται αρκετά. Γεννά γύρω στα 6 με 8 αυγά, συνήθως 2 φορές το καλοκαίρι. Και έτσι αντισταθμίζει τις απώλειες. Είναι πάρα πολύ γρήγορο είδος. Αυτή είναι η βασική της άμυνα, δεν μπορείτε να δαγκώσει ή και να δαγκώσει δεν είναι κάτι σημαντικό.
Απλώς τρέχει και κρύβεται. Και βέβαια μπορεί να ρίξει εύκολα την ουρά της. Γι' αυτό, όπως είπαμε, όταν πιάνουμε μια σαύρα, δεν την πιάνουμε από την ουρά, την πιάνουμε από το σώμα. Την ουρά την έχει, αν χρειαστεί να αμυνθεί, να τη ρίξει. Δεν το κάνουμε για πλάκα αυτό. Άλλο που έτυχε στην αρχή. Εκείνο ήταν ατύχημα. Τη βλέπετε ακόμα λίγο και τη σε λίγο θα την αφήσουμε. Απλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιάσεις ένα τέτοιο. Ταχύτατα ζώο. Ποδάρκης σημαίνει γρήγορος. Στα αρχαία ελληνικά από εκεί πήραν το όνομά τους. Δεν είναι τυχαίο. Να τη λοιπόν, ανοίξαμε και το καπάκι. Ακόμα δεν έχει καταλάβει τι μπορεί να φύγει. Αν πάω να την αγγίξω, θα πεταχτεί. Θα την αφήσουμε σε λίγο. Απλά την έχουμε εδώ για φωτογραφίες. Δείτε την πώς είναι. Ακόμα μια φορά και να την αναγνωρίζετε. Κάποιες είναι εντελώς καφέ. Και αυτό το πράσινο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εποχή, με το φύλλο και με το περιβάλλον που έχει γύρω. Τα αρσενικά συνήθως είναι πιο έντονα στα χρώματα. Αυτή μάλλον είναι αρσενικό, δεν είμαι σίγουρος εντελώς. Και την άνοιξη επίσης είναι πιο έντονες. Και τώρα λοιπόν την αφήνουμε πάλι να φύγει. Έφυγε. Εδώ λοιπόν τελειώνει αυτή η μικρή εξόρμηση σε ένα παλιό στρατόπεδο σχεδόν μέσα στην πόλη, όπου ήρθαμε κυρίως για να επαληθεύσουμε την παρουσία της Ποντάρκης Τάουρικους, της Βαλκανόσαυρας, την οποία είδατε. Είχε πάρα πολλές, κανένα 10 θα βρήκαμε και παραπάνω. Είναι πάρα πολύ γρήγορα ζώα, φεύγουν αμέσως. Αλλά καταφέραμε να δείξουμε δύο. Η μία που κρύφτηκε που ήταν εντελώς καφέ, και η άλλη είχε το πιο τυπικό χρωματισμό με το πράσινο από πάνω που την πιάσαμε κιόλας. Δεν το θεωρώ νέο είδος στη λίστα μου, νέο ερπετό, γιατί το έχω συναντήσει και άλλες φορές παλιά, αλλά πολύ παλιά. Πάντως για την περιοχή και για το Χέρπινγκ και για το κανάλι είναι νέο. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό το είδος. Βρήκαμε και πρασινόσαυρες που υπάρχουν εδώ σε λιγότερους αριθμούς, αλλά υπάρχουν, που εξαφανίστηκαν. Γκέκο κυρτοδάκτυλα ακούγονταν παντού. Ο ήχος τους πλέον, επειδή έκανε λίγο ψύχρα αυτά τα βράδια, βγαίνουν και τη μέρα τώρα και τα ξεπούνται. Σαν μια μύδια είχε ένα, είδατε στην αρχή. Και υπάρχει και τεστούντο χερμάνι, χελώνα ξηράς. Είδαμε ένα μικρό και μας πληροφόρησαν δυστυχώς ότι κάποιοι ασυνείδητοι πάτησαν ένα μεγάλο. Μπορεί να ήταν και η μάνα της, θηλυκό, θα έχει λίγες εδώ. Και πολλά πουλιά, όπως βλέπετε εδώ, περιστέρια, έχει ψαρόνια, διάφορα πουλιά της πόλης. Έχει, αλλά πιο πολύ αξίζει άνοιξη να έρθουμε εδώ, που είναι και περίοδος αναπαραγωγής για τις βαλκανόσαυρες. Θα μαλώνουν τα αρσενικά μεταξύ τους, θα ζευγαρώνουν, θα έχουν πιο έντονα χρώματα, θα δραστηριοποιούνται πιο πολύ. Και ως είδος που ζει και σε υψόμετρο, δεν ανέχεται την υπερβολική ζέστη. Θέλει ήλιο, αλλά με τέτοια ζέστη είναι πιο δύσκολο να τις βρεις. Άνοιξη και φθινόπωρο πιο εύκολα. Άνοιξη ακόμα καλύτερα. Αλλά και πάλι, δεδομένων των συνθήκων, πάλι βρήκαμε αρκετά. Αυτά λοιπόν, μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα πάμε πιο μακριά, αλλά αξίζει να πηγαίνουμε και στις περιοχές μέσα στην πόλη και κοντά στην πόλη, γιατί έχει ζώα τα οποία δεν περιμένεις να έχει. Αυτά λοιπόν, γεια σας.